Καθησυχαστικό εμφανίστηκε ο προϊστάμενο τη Διεύθυνση Υγεία κ. Νάρχου αναφορικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου, μετά και τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Ομαρχία Ξάνθη, κατά την οποία αποφασίστηκε η εντατικοποίηση των ψεκασμών. Αποφασίστηκε κατά τη σύσκεψη να εντατικοποιηθούν οι ψεκασμοί τόσο από το έδαφο όσο και από τον αέρα του έργου που υλοποιείται ήδη στο νομό για το 2010. Όπως ξέρετε, το Νομαρχιακό Κέντρο υλοποιεί κάθε χρόνο τέτοια προγράμματα. Όπως και φέτος, και βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη. Αποφασίστηκε λοιπόν η εντατικοποίηση των ψεκασμών και, εάν χρειαστεί, και περαιτέρω συνέχιση του έργου. Θα δούμε στην πορεία από τι θα προκύψει κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά αν θα πρέπει ο κόσμος να θορυβηθεί ή όχι, δεν πρέπει να θορυβηθεί ο κόσμος, διότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στο νομό μας δεν έχουμε επιβεβαιωμένα κρούσματα. Αλλά και σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους οι οποίοι είχαν προσβληθεί με τον ιό, δεν είναι. Το 1% είναι εκείνο το οποίο μπορεί να δημιουργηθούν, στο οποίο μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα, και μιλάμε πάντα για τις μεγάλες ηλικίες και όχι για τους νεότερους. Το 80%, όπως λένε και οι βιβλιογραφίες και οι πρακτικές, είναι ασυμπτωματικοί. Ένα 20% είναι εκείνο το οποίο περίπου νοσεί, αλλά με ήπια συμπτώματα, και το 1% μπορεί να έχουμε προβλήματα. Το ίδιο καθησυχαστικό όμως εμφανίζεται και ο αρμόδιος για τους ψεκασμούς, αντινομάρχης Περικλής Καρπουνίδης. Εμείς αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε, το κάνουμε, δηλαδή την καταπολέμηση των κουνουπιών. Ξέρετε ότι την κάνουμε εδώ και 10-11 χρόνια και την κάνουμε φέτος από τις αρχές Μαΐου. Απλώς με τα τελευταία δημοσιεύματα και τα κρούσματα του ιού του Νείλου, όπως αναγράφεται στον τύπο, έχουμε αυξημένα μέτρα, λέγοντας δηλαδή ότι έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές, εάν αντιληφθούμε κάποιο κρούσμα ότι υπάρχει. Εμείς την καταπολέμηση την κάνουμε και επίγεια και εναέρια. Και επειδή τώρα ο προϋπολογισμός κάλυπτε μέχρι περίπου 15 του μηνός την καταπολέμηση από τον αέρα, ήδη προχωρούμε και ζητήσαμε, ας πούμε, και προγραμματίζουμε να συνεχιστεί μέχρι τέλος του μήνα τουλάχιστον ο αεροψεκασμός, ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από πλευράς καταπολέμησης κουνουπιών. Άρα μπορούμε να πούμε ότι γίνονται εντονότεροι ψεκασμοί στο νομό? Συνεχίζεται το πρόγραμμα που έχουμε, ναι, και μπορούμε να πούμε ότι εντονότεροι. Οι ίδιοι πολίτες, τώρα θα θέλαμε να μας πείτε τι μέτρα θα πρέπει να λάβουν οι ίδιοι τους, έτσι ώστε να προστατευτούν έστω και από μέρος τους. Κοιτάξτε, ούτε θέλουμε να τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Τα απλά μέτρα, τώρα αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια σπίτια με αυλές και τα λοιπά, θα πρέπει να αποφεύγουν να έχουν στις γλάστρες μέσα στάσιμα νερά, τα οποία ή οπουδήποτε σταματάνε νερά, γιατί αυτά είναι εστίες εκόλαψης κουνουπιών. Θα μπορούν, αν θέλουν και οι ίδιοι, να κάνουν ένα ράντισμα με διάφορα σκευάσματα τα οποία υπάρχουν στα γραφεία που πουλάνε γεωργικά φάρμακα, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες και του γεωπόνου, αλλά και τις οδηγίες χρήσης που έχουν τα φάρμακα επάνω. Επιπλέον, δε, οι πολίτες θα πρέπει χρησιμοποιούν εντομοαποθητικά στους χώρους που διαμένουν, και κυρίως τα ρούχα που θα φοράνε να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη του σώματος, πόδια, χέρια δηλαδή, να καλύπτουν, να είναι καλό με παντελόνι, με πουκάμισο κτλ. Μακριά μανίκι, να καλύπτουν μέρη του σώματός τους. Στο μεταξύ, και δεύτερο κρούσμα εγκεφαλίτιδας έκανε την εμφάνισή του στην Ξάνθη, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί αν η νόσος οφείλεται στον ιό του Δυτικού Νείλου. Πάντως, η κατάσταση του δεύτερου ασθενούς, σε αντίθεση με τον Βούλγαρο υπήκο, δεν κρίνεται κρίσιμη. Στο νοσοκομείο Ξάνθης ήδη λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.